απορρευτικό της Αιγαίας Ειρήνης, αλλά πρώτα θα παρακαλέσω τον Δεσπότη και γέροντά μας και πνευματικό μας πατέρα να το φέρω γέροντα το μικρόφωνο εκεί, να δώσετε μία ευχή για να ξεκινήσουν τα παιδιά. Ήρθατε για να τιμήσετε μια τόσο μεγάλη Αγία, την Αγία μας, την ειρηνώνυμη ειρήνη. Και μέσα σε αυτά μας βλέπει, σας ξέρει, μας ξέρει. Έτσι και εμείς τιμούμε την Αγία. Χορέψτε, είμαστε Έλληνες, ευλογημένες ψυχές, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Το λέει το καρδουλάκι μας και αυτό ακριβώς που θέλω να σας πω. Και οι εδραίοι, εσείς που είστε εδραιωμένοι, γίνεστε αμετακούνητοι. Να γίνεστε αμετακούνητοι. Μπροστά στο δρόμο της αρετής. Αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρουμε τι θα μπουμπονίσουν, είτε από Τουρκίες, είτε οποιοδήποτε. Να είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι, γιατί εμείς αγαπάμε τον Χριστό, διότι ερχόμαστε κοντά στον Χριστό και εμείς είμαστε του Θεού. Οπότε, θα σας παρακαλέσω ένα μήνυμα. Ακούστε με. Με ακούτε? Ναι. Με ακούτε? Ναι. Με ακούτε? Ναι. Με ακούτε? Ναι, με ακούτε? Ναι. Α, δεν άκουσα καλά. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το μήνυμά μας θα είναι και θα το φωνάξουμε όλοι για να τα ακούσει ο πατέρας μας. Εμείς είμαστε του Θεού. Ένα, δύο, τρία. Εμείς είμαστε του Θεού. Εμείς είμαστε του Θεού. Δεν άκουσα καλά. Εμείς είμαστε του Θεού. Εμείς είμαστε του Θεού. Εμείς είμαστε του Θεού. Εμείς είμαστε του Θεού. Αγία μου Ειρήνη, που γιορτάζουμε τη χάρη σου, ήρθαμε να σε επισκεφθούμε, να σε τιμήσουμε. Εσύ να αναλάβεις το έργο σε όλους εμάς, σε όλα τα παιδιά μας, να αναλάβεις το έργο να δεις τον Θεό και στον Θεό να πεις, ελέησε Κύριε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σε πιστεύουν, σε αγαπάν, αναπνέουνε, σκέπτονται εσένα. Λοιπόν, φίλοι μου, εύχομαι η μεγάλη μας Αγία, η ειρηνώνυμος Ειρήνη, εύχομαι να σας χαρίσει κάθε ποθητόν. Και οι εδραίοι γίνεστε αμετακούνητοι. Και οι καλοί γίνεστε καλύτεροι. Και οι λίγο κακοί γίνεστε πολύ καλοί. Προχωράμε λοιπόν και δεν κολλάμε. Μπρος, όλοι μαζί του Θεού. Εμείς το αναλάβαμε, εμείς το είπαμε. Μας άκουσε ο Θεός. Εμείς Κύριε είμαστε μαζί σου. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και αύριο η μέρα η κυρίαρχος θα έχουμε Θεία Λειτουργία και θα κατέβουν τα επουράνια, θα επικοινωνήσουν με τα επίγεια και τότε πάνω στο μυστήριο θα λάμψει ο καθένας ο οποίος θα έρθει στη Θεία Λειτουργία. Και αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Αλλά Κυριακές να πηγαίνετε. Καθαρή εξομολόγηση, εξομολογώ. Σιώψε. Εμένα να με συγχωρέσει. Αυτά που σας λέω δεν είναι παλαβά. Καταλάβατε ότι θα δούμε το πρόσωπο του Θεού μια μέρα. Και για να το δούμε το πρόσωπο του Θεού πρέπει να το γνωρίζουμε. Γιατί εκείνος θα μας πει, δεν σας γνωρίζω. Εσείς πότε με φωνάξατε? Πότε
γιατί ο Θεός μας δίνει και τα μάτια μας και τα αυτιά μας και την όρασή μας και το στόμα μας και το νου μας και τα πάντα. Γελάστε. Τώρα είστε ελεύθεροι να γελάσετε. Μπρος λοιπόν. Ελάτε παλικάρια. Χορέψτε. Δοξάσατε τον Θεό. Δοξάσατε τον Θεό. Δοξάσατε τον Θεό. Μπρος λοιπόν. Ελάτε. Αρχίζουμε. Την ευχή σου Δέσποτα πάντα με υγεία και πάντα δυνατός. Και να ευχαριστήσουμε και τον Επίσκοπό μας από τη φυλή, τον Φιλόθεο, τον οποίο μας έκανε την τιμή και είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις ευχές σας. Θα συνεχίσουμε τώρα με χορούς από τη Μακεδονία και από τη Θράκη.